Πραγματικά η κύρια εκμετάλλευση του προϊόντος είναι το τρόφιμο. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι μόνο τρόφιμο. Τα ολοθρία κρύβουν πολλά μυστικά. Και επιστημονικά αλλά και εμπορικά. Έτσι απλά θα σας αναφέρω ότι σε μελέτες που κάνουμε εδώ και χρόνια υπάρχουν διάφορες βιοδραστικές ουσίες οι οποίες εντοπίζονται πάνω στο ολοθρία. Από αυτές περιλαμβάνονται από αντιμικροβιακές ιδιότητες, αντιβακτηριακές ιδιότητες, αντιμυκητιακές ιδιότητες, έως και αντι-AIDS και αντικαρκινικές ιδιότητες. Στον χώρο του Πανεπιστημίου και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας γίνονται προσπάθεια να δούμε αν υπάρχουν αυτές οι ιδιότητες στο ολοθούριο και να το εκμεταλλευτούμε πια όχι απλά σαν ένα τρόφιμο, αλλά να τα περάσουμε και σε μια άλλη λογική, όπου θα μπορούμε να πάρουμε βιοδραστικές ουσίες, δευτερογενείς δηλαδή μεταβολίτες, που θα μπορούσε να ανεβάσει ακόμα περισσότερο την αξία του προϊόντος. Η συνεργασία μας με το Θεόφιλο ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Μια αγαστή συνεργασία, το μόνο να πω. Και ο σκοπός μας ήταν, ενώ αρχικά ήταν σε ένα καθαρά ερευνητικό, επιστημονικό, με επιστημονικό ενδιαφέρον, ήταν πραγματικά να υπηρετήσουμε το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, δηλαδή τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, τα προϊόντα τελικά που μπορεί να έχει αυτός ο τόπος και μένουν ανεκμετάλλευτα. Και πραγματικά δεν θέλω να το κρύψω, αλλά η αρχή για τα ολοθύρια ήταν με μεγάλη δυσπιστία. Πολλοί κόσμος ακόμα δεν τα ξέρει. Είναι όμως μια πλουτοπαραγωγική πηγή για τον τόπο, πάρα πολύ σημαντική. Δεν ξέρω να σας είπε ο Θεόφιλος, αλλά στην αλυσίδα της παραγωγής εμπλέκονται μια σειρά από επαγγελματίες, από αλληλείς, από μεταποιητές, από ένας μεγάλος κύκλος δραστηριοτήτων που είναι πάρα πολύ σημαντικός και πρέπει να αναδειχθεί. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που εντοπίσαμε και που ακόμα δεν έχουμε δώσει λύση σε όλο αυτόν τον κύκλο είναι η μετατροπή της νομοθεσίας σχετικά με την αντιμετώπιση του ως τρόφιμο. Δεν αντιμετωπίζεται από τον ελληνικό οργανισμό τροφίμων ως τρόφιμο. Αντιμετωπίζεται ως δόλωμα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει επίπτωση σε όλα τα επίπεδα, της αλυσίδας όσον αφορά την τιμή. Εντάξει, είναι άλλο να αντιμετωπίζεις ένα προϊόν σαν δόλωμα και άλλο να το αντιμετωπίζεις σαν τρόφιμο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα έφερνε στον τόπο και σαν εξαγώγημο προϊόν περισσότερα κέρδη. Και αυτό έχει και τις συνέπειές του φυσικά σε όλα αυτά που ενδιαφέρουν εμάς σαν επιστήμονες, στη διαχείριση και στην προστασία του είδους. Είναι ένα προϊόν το οποίο συνήθως η παραγωγή αλιείς είναι μικρή παράκτη αλιεία. Η μικρή παράκτη αλιεία έχει συχνά τέτοια φαινόμενα παράνομης αλίας. Είναι μικρή παραγωγή, οπότε αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον εμείς σαν επιστήμονες την ανάγκη τους ορισμένες φορές και να ξεφύγουν από τις ποσοστώσεις. Δεν το δικαιολογούμε, αλλά αντιλαμβανόμαστε όμως και τις ανάγκες των παραγωγών. Εδώ ακριβώς είναι τώρα το μεγάλο ζητούμενο της μετατροπής από δόλωμα σε τρόφιμο. Γιατί αν μετατραπεί, θα αλλάξει και η τιμή του προϊόντος. Οπότε θα μπορούν με λιγότερη προσπάθεια, με λιγότερα κιλά, να έχουν μεγαλύτερο εισόδημα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έχουμε βάλει και έχουμε στο πλευρό μας όλη την αλυσίδα του προϊόντος, από τους παραγωγούς, τους μεταποιητές, όλοι πραγματικά ενδιαφέρονται για να αλλάξουμε αυτή την νομοθεσία. Ξεκινώντας την εταιρεία αυτή εδώ πέρα και τη δουλειά, όλη αυτή την βιοτεχνία, για να σου καταλάβετε, τότε ακόμα δεν υπήρχε κωδικός προϊόντος στο τελωνείο. Εμείς βάλουμε τον κωδικό προϊόντος. Δεν το ξέρει, αυτό που λέμε, δεν το ξέρει ούτε η μάνα του. Εμείς το βάλαμε. Σε κάποια στιγμή ο τότε Υπουργός Γεωργίας, ο Τσιαφτάρης, αν θυμάμαι καλά, μας ζήτησε ότι πρέπει να γίνει κάποια έρευνα για τα ολοθούρια, για τη βιωσιμότητά τους. Κάνουμε κι εμείς μία έρευνα, δούμε ποιο πανεπιστήμιο είναι το πιο κατάλληλο και σε όλες μας τις έρευνες έβγαινε πάντοτε ένα όνομα, όχι ένα πανεπιστήμιο, ένα όνομα. Και αυτό ήταν του καθηγητή του κυρίου Δημήτρη Βαφίδη, που ήδη έκανε έρευνες πάνω στο ολοθούριο πριν ακόμα ξεκινήσουμε εμείς. Και το Πανεπιστήμιο τότε του Βόλου με τον κύριο Βαφίδη ξεκινήσαν και κάνουν την πρώτη έρευνα και από τότε μέχρι σήμερα συνεργαζόμαστε πολύ στερά με το Πανεπιστήμιο και ειδικά με τον κύριο Βαφίδη και τους συνεργάτες του όσο αφορά το ολοθούριο. Όχι μόνο η βιωσιμότητα που είναι, που είναι ένα από τα σημαντικά, αλλά και περαιτέρω έρευνες πάνω στα ίδια τα ολοθούρια.